Λοιπόν, Δανάη, την πρώτη μας ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, μάλιστα, μία τοξική σχέση μπορεί να φτιάξει. Εσύ τι λες? Εγώ θα πω όχι ξεκάθαρα, χωρίς να το σκεφτώ πολύ. Θεωρώ ότι μία τοξική σχέση δεν φτιάχνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Γιατί ο άνθρωπος, όταν είμαι εγώ τοξικός προς εσένα, είσαι και εσύ τοξική προς εμένα. Okay, δηλαδή υπάρχει μια. Ανάλογα την οπτική δηλαδή. Ακριβώς. Mm-hmm. Αν βοηθηθούν και ζητήσουν βοήθεια και οι δύο άνθρωποι, καταλάβουν δηλαδή γιατί αρχικά μου βγαίνει να είμαι τοξικός σε αυτόν τον άνθρωπο και γιατί είμαι τοξικός εγώ σαν άνθρωπος και σε μένα, γιατί όταν παραμένει σε μια κατάσταση που είναι τοξική. Μάλλον την αναζητάς και λίγο. Okay. Αν ζητήσουν βοήθεια και οι δύο άνθρωποι και καταλάβουν πού έχουν κάνει λάθη και οι δύο, ναι, μπορεί να φτιάξει. Βέβαια, το πρόβλημα εδώ είναι ο εγωισμός. Πολλοί άνθρωποι έχουν εγωισμό και λένε ότι εγώ είμαι μια χαρά. Δεν έχω τίποτα, μόνο ο άλλος θα φτιάξει. Ο άλλος είναι τοξικός. Γι' αυτό και σου είπα ότι και οι δύο είναι τοξικοί ο ένας προς τον άλλον. Δεν γίνεται μόνο από τη μία. Για να λες εσύ και να νιώθεις ότι αυτός είναι τοξικός προς εμένα, το ίδιο νιώθει αυτός και προς εσένα. Γι' αυτό είναι κιόλας τοξικός σε εσένα. Οπότε ναι, μπορεί να φτιάξει, δύσκολο όμως γιατί υπάρχει ο παράγοντας του ότι ο άλλος είναι τοξικός και αυτός πρέπει να φτιάξει. Και να τονίσουμε ότι μιλάμε για μια τοξική σχέση με πολύ έτσι, απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για κάτι πιο σοβαρό. Να το εξηγήσουμε αυτό γιατί κάποιος ενδεχομένως να το παρεξηγήσει. Μιλάμε για απλά πράγματα τα οποία. Φτιάχνουν. Ναι. Όχι για πιο έντονες καταστάσεις. Ναι, έντονες καταστάσεις είναι για πιο έντονες καταστάσεις. Πιο έντονες εκεί βοήθειες. Και αν δεν φτιάχνουν, και εκεί ζητάμε βοήθεια και. Ναι, και από τις αυτά. Αρχές κιόλας. Όχι μόνο Σωστά. από ψυχολόγους και τα λοιπά. Σωστά. Για να δούμε την δεύτερη ερώτηση που έχει στείλει κάποιος από εσάς που μας παρακολουθεί. Είμαι 46 χρονών και δεν έχω βρει ακόμη αυτό που θέλω να κάνω πραγματικά. Βλέπεις, δεν είναι καν ερώτηση, είναι κατάφαση, είναι διαπίστωση. Ναι, ναι. Εκεί πρέπει να δώσουμε πολύ. Αρχικά πολύ ένα μπράβο. Ένταση. Να πούμε αρχικά ένα μπράβο και ο φίλος που το έγραψε αυτό να ακούσει ένα μπράβο, γιατί είναι δύσκολο να αποδεχτείς ότι όντως ζω 46 χρόνια χωρίς να κάνω αυτό το οποίο όντως μου αρέσει. Γιατί περισσότεροι απλά το παρατάνε. Mm-hmm. Okay, λένε ότι έτσι ήταν η ζωή μου, έτσι μεγάλωσα. Okay, τι να κάνω. Οπότε αρχικά να πούμε ένα μπράβο και να νιώσει ότι όπα, τουλάχιστον βγήκα από την απάθεια, κατάλαβα ότι έχω ένα πρόβλημα και τώρα κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νούμερο ένα που μπορείς να ρωτήσεις τον εαυτό σου για να καταλάβεις τι σου αρέσει πλέον να κάνεις, εκτός ότι ποτέ δεν είναι αργά, είναι να ρωτήσεις τον εαυτό σου τι θα έκανα εντελώς δωρεάν. Τι κάνεις μέσα στην ημέρα σου εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, σ' αρέσει να βλέπεις ταινίες, σ' αρέσει να πηγαίνεις βόλτες, σ' αρέσει να κάνεις οτιδήποτε και να κάνεις, τι σου αρέσει να το κάνεις, όχι με το σκεπτικό πώς θα βγάλω χρήματα από αυτό, αλλά πώς μπορώ να το κάνω αυτό καθημερινά και να μην νιώθω ότι δουλεύω. Okay. Είναι μια σημαντική παράμετρος αυτή που πολύ δεν την είχαμε σκεφτεί. Αν αρχίσεις και το κάνεις σιγά σιγά αυτό το οποίο λες ότι το κάνω χωρίς να κοιτάω το αποτέλεσμα, απλά μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει το τώρα, όχι το που θα φτάσει, θα δεις ότι σιγά σιγά και νιώθεις πιο παραγωγικός και μετά θα ψάξεις και τρόπους, ίσως και βρεθούν από μόνοι τους τρόποι, οι οποίοι μπορείς να βγάλεις χρήματα κιόλας από αυτό. Mm-hmm. Όπως εγώ για παράδειγμα, όταν ξεκίνησα όλο αυτό το οποίο κάνω. Το ξεκίνησα όχι ότι κάποια στιγμή θα είμαι στο καλό μεσημέρι κτλ. Ξέρεις, ένα βίντεο τη φορά. Δηλαδή, μου άρεσαν αυτά που διάβαζα, διάβαζα βιβλία, τα έλεγα στους φίλους μου χωρίς να ζητήσω κάτι. Λέω, κάτσε να ανεβάσουμε ένα βίντεο. Ένα βίντεο έφερε το επόμενο, ένα βίντεο το επόμενο έφερε το επόμενο και σήμερα είμαι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Αλλά γιατί μου άρεσε το τώρα. Οπότε πρέπει να βρεις πρώτα τι σου αρέσει να κάνεις το τώρα και όχι για το μετά, ώστε να μπορέσεις να βρεις τι ακριβώς μπορείς να κάνεις και να ακολουθήσεις για πάντα. Αλλά ξεκίνα με το να πεις ένα μπράβο στον εαυτό σου που έφυγες από την απάθεια και θέλεις κάτι καλύτερο για την ζωή σου, και, όσο χρόνο και να είσαι. Και το σημαντικότερο είναι αυτό ακριβώς, να αναγνωρίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου, κάτι δεν μου αρέσει, κάτι θέλω να αλλάξω και μπορώ να το αλλάξω ότι είμαι 50-70 χρονών, υγεία ακριβώς. να έχουμε και όλα με όλα φτιάχνουμε. Ακριβώς. Επόμενη ερώτηση. Για πάμε το επόμενο. Μπράβο, μωρέ Γιώργο. Άγχος Πανελληνίων, τι κάνουμε, το σταυρό μας θα πω εγώ, το σταυρό μου έκανα. Ναι, όντως. Δεν ξέρω αν διαχειρίζεται κάτι τέτοιο, ένα τόσο έντονο στρες και άγχος που μας έκανα να νομίζουμε ότι καθορίζει το μέλλον μας, ενώ στην ουσία δεν το καθορίζει καθόλου. Ακριβώς. Ακόμη και αν αποτύχουμε, υπάρχουν άλλες τόσες ευκαιρίες, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι ο καλύτερος και ο χειρότερος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν έδωσα πανελλήνιες. Εγώ είχα φύγει κατευθείαν στο εξωτερικό. Και αυτό που λέω συνήθως όταν κάποιος με ρωτάει για τις πανελλήνιες κτλ. Είναι μακάρι να αποτύχεις. Και περίμενε. Σίγουρα για όλες τις δουλειές, για κάποιες δουλειές όπως είναι να γίνεις γιατρός ή το οτιδήποτε, χρειάζεται να περάσεις σε κάποιο πανεπιστήμιο, να γράψεις καλούς βαθμούς στις πανελλήνιες. Σίγουρα. Απλά θα καταλάβεις την μετέπειτα ζωή ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου αν δεν περάσεις σε κάποια σχολή που στα 17 σου ήθελες. Γιατί άλλα πράγματα θες στα 17, άλλα στα 20, άλλα στα 21, άλλα στα 25. Έχεις διαφορετικά ερεθίσματα. Και αν φύγεις από τις πανελλήνιες και αρχίσεις και κάνεις κάτι άλλο πιο πρακτικό, ίσως μπορεί να βρεις εκεί την πραγματική σου αγάπη, αυτό που όντως
σου βγάζει φωτιές να κάνεις. Οπότε για μένα η Πανελλήνη είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής που ακόμα και να το κάνεις skip, να μην το κάνεις στην ουσία, δεν τελειώνει η ζωή. Και μη σου πω ότι αν πας σε μια σχολή την οποία δεν την ήθελες πραγματικά, μπορεί να χάσεις 4-5 χρόνια της ζωής σου και να καταλάβεις μετά ότι, όχ, μόλις έχασα 5 χρόνια της ζωής μου χωρίς να κάνω αυτό που πραγματικά ήθελα. Γιατί μας λέει η κοινωνία ότι πρέπει να δώσουμε Πανελλήνιες. Αυτό είναι το φυσικό επόμενο. Όπως και εμένα, ας πούμε, όταν είχα πει στους καθηγητές μου στο σχολείο ότι δεν θέλω να δώσω Πανελλήνιες, ήταν όλοι σε φάση. Αν είναι δυνατόν, τι θα γίνει, στον δρόμο θα μείνει. Δηλαδή, και μου φάση, δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω. Οπότε, για να αποφύγει το άγχος, είναι ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου και μη σου πω ότι αν δεν πετύχει, τότε υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες αυτά τα 5 χρόνια που θα χαλούσε σε μια σχολή, ό,τι να είναι, όντως να κάνεις κάτι παραγωγικό για σένα. Και η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις και το εξής. Που εμένα με ακολουθεί αυτή τη συμβουλή που κάποιος κάποτε μου είπε, να ζεις τη στιγμή, ό,τι και αν είναι, ακόμα και αν είναι μια μεγάλη δυσκολία, όπως οι Πανελλήνιες, που εγώ αντιλαμβάνουμε το βάρος του να πετύχω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει σε μένα, η κοινωνία ολόκληρη πρέπει να με οθήσει το να σπουδάσω ή οτιδήποτε άλλο επιθυμώ να κάνω. Ζήστε τώρα, παιδιά. Είναι μια φορά που θα συμβεί, είναι κάποιοι μήνες δύσκολοι, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι όλα καλά και όλα καλύτερα. Μια ισχύ. Ωραία ανάμνηση στο μυαλό μας. Ισχύει. Να τα ζούμε όλα. Δεν πειράζει. Όλοι έχουμε μια ανάμνηση από εκεί. Εκτός από μένα που δεν έδωσε Πανελλήνες, αλλά όλοι έχουμε. Ρώτα μας οι υπόλοιποι που μου δώσαμε. Έχουν μια ανάμνηση, ναι, μπράβο, που λένε ότι ήταν ρε παιδί μου πολύ δύσκολο, αλλά άξιζε γιατί έμαθα περισσότερο τον εαυτό μου. Τα όρια μου και όλα αυτά. Οπότε, ναι, ζήστο αυτό, ζήστο. Είδες τώρα, περνάμε και ένα μήνυμα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Το αγόρι μου περνάει μία τύπου κατάθλιψη και δεν ξέρω πώς να τον βοηθήσω. Εγώ να ρωτήσω τώρα το εξής, πάνω στην ερώτηση της κοπέλας. Πώς καταλαβαίνει ότι το αγόρι της περνάει κατάθλιψη, αν δεν πάει σε έναν γιατρό και δεν διαγνωστεί με κατάθλιψη? Μπορεί να τον βλέπει να είναι λίγο, ξέρεις, όλη την ώρα στον καναπέ κτλ. Είναι πολύ εύκολο ο κόσμος να κάνει μόνος του διάγνωση, η αλήθεια είναι. Ναι, και κακός, αυτό είναι βέβαια. Το πρόβλημα. Πολλές φορές ότι βάζουμε την ταμπέλα ότι εγώ ή αυτός έχει κατάθλιψη και δεν μπορώ τίποτα να κάνω πλέον. Ναι, αν δεν διαγνωστείς πρώτα, καλύτερα να μην βάλεις την ταμπέλα του εαυτού σου ότι είναι έτσι ή του αγοριού σου. Τώρα τι μπορείς να κάνεις. Αρχικά, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να πούμε πώς μπορώ να βοηθήσω τον άλλον, ξέρεις, να σου πω μερικά tips και συμβουλές και όλα αυτά, αλλά δυστυχώς πάντα ξεκινάει από το μέσα σου. Δηλαδή, πρώτα να βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου και μετά να αφήσεις τον άλλον να ενδιαφερθεί να ρωτήσει τι έκανες εσύ και βοηθήθηκες για να κάνω κι εγώ. Αν δεν δει δηλαδή την αλλαγή πάνω σου, δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος να του ρίξεις βοήθεια χωρίς να τη θέλει. Γιατί, να πούμε για την αλήθεια, κάποιοι άνθρωποι απλά δεν θέλουν να βοηθηθούν. Και είναι και δικαίωμά τους αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Για οποιονδήποτε λόγο, κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να βοηθηθούν. Οπότε, πρώτα βοήθησε εσύ τον εαυτό σου, γίνε εσύ καλύτερη με τα συναισθήματα, ή καλύτερος με τα συναισθήματά σου, το πόσο εύκολα γίνεσαι ευάλωτη ή ευάλωτος μπροστά στον άλλον άνθρωπο, γιατί μπορεί κιόλας να φοβάται να δείξει τα συναισθήματά σου, τα συναισθήματά του βασικά, σε εσένα, γιατί αρχικά εσύ δεν του δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος ή ευάλωτη. Οπότε, νούμερο ένα, δείξε ότι είσαι εκεί για αυτόν, δείξε ότι είσαι εκεί για τον εαυτό σου και μετά θα δεις σιγά σιγά θα μπορεί να ανοίγεται. Αλλά δώσ' του χώρο. Μην του ζητάς και μην του ρίχνεις βοήθεια χωρίς να τη θέλει. Άστον να πάρει το χρόνο του και να δει τη δικιά σου αλλαγή και μετά να σε ρωτήσει, γιατί πλέον ενδιαφέρεται από σένα. Οπότε, ωραία. Αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν οι άνθρωποι σαν και σένα που τους ευχαριστούμε πολύ, που πάντα έχουν κάτι να πούν το οποίο θα ηρεμήσει την ψυχούλα μας, το μέσο μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μας, για αυτό. Κρατάμε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα. Τέλεια. Οπότε θέλω να παραμείνει ζεστός. Είμαι πάντα ζεστός. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε σε λίγες μέρες. Ναι, σε λίγες μέρες.